Εμείς σήμερα και στην παρέα μας. Ξεκινήσαμε με μπουζουκάκι και δυναμικά τη στα τέλη. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα τα επόμενα λεπτά. Μείνετε μαζί μας. Πλάκα του κάνω. Λοιπόν, είναι φιλαράκι, γι' αυτό το σπειράζω. Φιλαράκια, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα κοντά μας. Θα περάσουμε πολύ όμορφα γιατί έχουμε ετοιμάσει, όπως είδατε,
μπουζουκάκι και ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά, αλλά έχουμε και κλαρίνο στην πορεία της εκπομπής. Μείνετε στην παρέα μας. Αναστασία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αποστόλη. Γιατί είσαι στα μαύρα σήμερα? Πενθώ, όχι εντάξει. Τι όμως τρελάνεις τώρα. Γιατί το μαύρο είναι σεξι. Είναι σεξι, ε. Και εσύ είσαι στα μαύρα. Είσαι λίγο μελαχρινή, ρε παιδί μου, ναι. Σου πάει, έτσι δεν είναι? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όχι, και εσύ στα μαύρα. Τι έγινε, γίνεται, ρε παιδί μου. Ε? Αυτά είναι το γιόνι από τις προάλλες. Κοίτα εδώ τι έπαθαμε με το που ξεκινήσαμε και το μου έφυγε το μικρόφωνο. Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα πήγε το μικρόφωνο. Κοντρόλ φταίει. Έτσι ακριβώς. Σταυρό, τι έγινε, όλα καλά? Κομπλέ. Για να είμαι εδώ να με βλέπει. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Η εβδομάδα σου, εντάξει, κομπλέ. Πολύ ήρεμη ήταν. Ούτε τίποτα συνταρακτικό, να ξέρει. Λοιπόν, πολλά φιλάκια στο Βαγγέλη, στο Μουζάκι. Έρα, Βαγγέλη, έρα, Βαγγέλη. Τα φιλιά μας. Έτσι, δεν το ξέρω στο Βαγγέλη όμως, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, τι θες, πες μου. Έχουμε κάτι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σε λίγο. Εντάξει, ούτως ή άλλως τώρα είναι χαλαρά. Λοιπόν, να πούμε, καταρχήν να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα σε κάθε εκπομπή από το εξωτερικό. Τα φιλιά μας να είναι καλά, ο κόσμος μας βλέπει εκεί, διασκεδάζει με εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που γινόμαστε μια μεγάλη παρέα και περνάμε και τα σύνορα. Λοιπόν, την αγάπη μας και είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, στο εξωτερικό, οι Έλληνες αισθάνονται πιο Έλληνες. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που δείχνετε κάθε Σάββατο εδώ στην εκπομπή μας. Αναστασία, λίγο πίσω, παιδί μου. Έχεις πολλά χαιρετίσματα, ναι, από μια μεγάλη θαυμάστρια που σε παρακολουθεί χρόνια, αλλά και σε ηλικία, τη γιαγιά μου. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι 97 χρονών, παρακαλώ. Γεια σου, ρε γιαγιά, 97 χρονών. Μακάρι να ζήσουμε εμείς 97 χρόνια. Πω. Δύο ζωές εσείς, γιαγιά. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Είναι μεγάλη, αλλά σε παρακολουθεί. Πώς τη λένε τη γιαγιά σου? Ναι, τη μοιάζω. Γεωργία. Τα φιλιά μου, κυρία Γεωργία, να ζήσετε 200 χρόνια. Εύχομαι. Λοιπόν, αυτά προ το παρόν. Να αναφέρουμε κάτι άλλο, ξεχάσουμε κάτι, όχι έτσι? Όχι, προς το παρόν. Πάρα πολύ ωραία. Αργότερα. Πάρτε θέσεις εσείς για να συνεχίσουμε και να πάμε έτσι στην καλεσμένη μας που την έχουμε σήμερα στην παρέα μας. Είναι μια ευχάριστη κοπέλα, με πολλή διάθεση και αρκετό χιούμορ. Εντάξει, όχι μπροστά από την κάμερα, πίσω έχει αρκετό χιούμορ όμως. Τη γουστάραμε κι εμείς, γι' αυτό είναι σήμερα στην εκπομπή μας εδώ. Έτσι, εσύ τι είπες, κάτι είπες τώρα? Τι είπες, ε? Τίποτα, δεν είπες κάτι. Ακούω μόνο. Τι δηλαδή, τι είπες? Τίποτα, να σηκώ. Να τραγουδήσει, ε? Ή θα σε κάνουμε ένα σολάκι πρώτα και μετά? Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλει το κοινό. Τι να πω. Το κοινό τι θέλει, ρε παιδιά? Σολάκι τι θέλει? Τι θέλει, ε? Όχι, όχι, μετά σολάκι. Λοιπόν, πάμε στη φίλη μου την Κρίστη που την έχουμε στην παρέα σήμερα εδώ και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας. Καταρχήν να σου πω κάτι, δεν ξέρω, κάτι άλλαξες. Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας. Γεια σας. Να είσαι καλά. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Πώς είσαι? Δεχτήκατε, είμαι καλά. Καταρχήν άνοιξες την πόρτα, ρε παιδί μου, και έδωσε ένα άλλο αέρα εδώ μέσα. Έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται, Κριστή, πώς είσαι? Τι να γίνει, είμαι πολύ καλά. Μπράβο. Εσείς? Είσαι καλά, καλά. Πολύ καλά. Πολύ ωραία. Τι θα μας πεις σήμερα εδώ? Θα πούμε πάρα πολλά. Πολλά και διάφορα τραγούδια. Ωραία, βάζω το χεράκι και σου. Λίγο καψούρα. Να θυμηθούμε λίγο τα παιδικά μας χρόνια, έτσι χεράκι πηγαίναμε. Όταν είχαμε καμιά, ξέρεις, παράξενη σχέση, την πιάναμε έτσι σιγά-σιγά και την πηγαίναμε στη γωνία εκεί να μας βλέπουν. Λοιπόν, κάθεσε λίγο εδώ να κάνουμε μια συνέντευξη, μια μίνι συνέντευξη. Ναι, τέλεια. Αμέ. Για να πούμε δύο λόγια για σένα, τι γίνεται, πού βρίσκεσαι αυτό το καιρό, τι κάνεις. Έτσι, αν ασχολείσαι με κάτι άλλο παράλληλα. Θέλω να τα θυμηθώ και λέω γιατί έχω και άγχος τώρα. Για πες μας. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο μαγαζί Συνάντηση. Mm-hmm. Είναι έτσι ένα σχετικά καινούριο μαγαζί με την έννοια ότι άλλαξε διεύθυνση. Ήταν κάτι άλλο πριν και τώρα έχει γίνει έτσι με φαγητό, με ζωντανή μουσική. Είμαστε κάθε Παρασκευή και Σάββατο με τον Κώστα τον Μουράρο και τα παιδιά της ορχήστρας. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μετά το φανάρι της Μεσοράχης, στα 100 μέτρα δεξιά. Μάλιστα. Όπως πάμε για Καρδίτσα από Λάρισα. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάει το πρόγραμμά μας 10 η ώρα, τελειώνουμε 3, είμαστε νωρίς. Και έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό, επίσης. Τι φαγητό δηλαδή? Συγγνώμη, μαγειρεύεται ή... Η ιδιοκτήτρια. Εγώ προσωπικά όχι. Εγώ τρώω. Παπακώστα, τι πρόβιο λες εσύ? Δεν έχουν πρόβιο, κύριε φίλε. Έχουν χοιρινό κεμπάπ και κοτόπουλο. Αυτά είναι, ρε παιδιά. Και σαλάτες. Λοιπόν, Κρίστη, συγγνώμη, αλλά εγώ θα έρθω για το φαγητό. Θα έρθεις, οπωσδήποτε σε θέλουμε. Σου μιλάω στα ίσα. τι μέρες δουλεύετε εκεί, μου είπες? Είμαστε Παρασκευή και Σάββατο, 10 με 3. 10 με 3. Αυστηρά. Άντε ρε εσύ. Ναι, ναι. Γιατί όμως, και αν έχει κόσμο ακόμα το μαγαζί? Δεν επιτρέπεται. Τα μικρά μαγαζιά δεν επιτρέπεται να είναι ανοιχτά μετά τις 3. Μόνο τα μεγάλα μπουζούκια. Άμα σου πω, παιδιά, δεν το ήξερα αυτό. Ειλικρινά σου λέω. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Και εγώ δεν το ήξερα, γιατί στην αρχή κλείναμε αργά. Από πότε ξεκίνησε αυτό, τώρα? Ναι, προφανώς. 3 η ώρα δηλαδή κλείνουν τα μαγαζιά όλα? 3 η ώρα. Σε όλη την Ελλάδα ή μόνο εδώ γίνεται αυτό? Όχι όλα τα μαγαζιά, τα μικρά. Τα μικρά μαγαζιά, τα ναι. Τα μικρά, ναι, ναι, ναι. Α, δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα. Για να δουλεύουν τα μεγάλα δηλαδή. Κάπως έτσι. Όχι, κάπως έτσι. Έτσι σου λέει, εγώ πληρώνω παραπάνω φόρους και αυτά. Ναι, κοίταξε, και... άμα το δούμε έτσι, έχει μια λογική, ναι, έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι, ναι. Ο άλλος πληρώνει πρόγραμμα 5-6 χιλιάδες τη βραδιά.
Έτσι είναι, σωστά. Ακριβώς. Λοιπόν, Κρίστη μου, κατά τα άλλα, εσύ, τι γίνεται, πώς ήσουν, πώς πέρασε το καλοκαίρι, πήγες πουθενά, μόνιμα, πήγα λίγες διακοπούλες εδώ τοπικά με τα παιδάκια μου. Ήμουνα πριν σε ένα μαγαζί εδώ στη Λάρισα, μετά το καλοκαίρι κάποια live έκανα. Πολύ ωραία. Σε πολλά έτσι, σε χωριά, σε πανηγύρια μου αρέσει εμένα αυτό. Είσαι πανηγυρτζού δηλαδή. Είμαι πανηγυρτζού εντελώς. Πολλά live. Να και εδώ και με τα παιδιά κάνουμε live-άκια. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Μάλιστα. Σκέφτεσαι κάτι να κάνεις όσον αφορά κάποιο CD single, κάποιο τραγούδι? Ναι, είναι να βγάλω του χρόνου το καλοκαίρι το τραγούδι μου επιτέλους. Επιτέλους γιατί? Επιτέλους γιατί τόσα χρόνια προσπαθούσα να χάσω κάποια κιλά για να μπορέσω να γυρίσω ένα βίντεο κλιπ της προκοπής. Κιλά, μα το μπαστελάνεις τώρα. Τώρα που τα έχασα θα το γυρίσω. Σήκω πάνω. Τώρα. Σήκω πάνω. Ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Όχι, τώρα είναι, τα έχω χάσει, αλλά δεν τα είχα χάσει πριν. Όχι, είσαι μια χαρά, ρε παιδί μου. Τι κιλά, μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, για πάμε τώρα εκεί δίπλα στο φιλαράκι μας εδώ να μας γνωρίσει και τα παιδιά. Έλα από εδώ, Κρίστη μου. Ναι. Έτσι, να μας γνωρίσει και τα παιδιά εδώ που είναι σήμερα στην παρέα μας. Λοιπόν, από εδώ ο φίλος μου ο Σωτήρης. Γεια Σωτήρη, καλησπέρα. Κιθαρίστας. Καλησπέρα και από μένα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Σας ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε. Θα τραγουδήσεις κιόλας όμως μετά, έτσι δεν είναι? Θα τραγουδήσω κι εγώ λίγο. Ναι. Κιθάρα και τραγούδι. Και κιθάρα και τραγούδι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο φιλαράκι μας εδώ. Εδώ το, τη μορφή μας. Μορφή. Καλησπέρα και από εμά. Δεν μας είπες το όνομα του παιδιού. Μεγάλη μας χαρά που ήρθαμε πάλι. Παναγιώτης Γιώγας. Έτσι μπράβο. Μπουζούκι. Πάρα πολύ ωραία. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα για να ξεσηκώσουμε το όλο το μαγαζί στον αέρα. Το μαγαζί στον αέρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και ο Απόστολος Μασούρας. Δεν χρειάζεται. Αποστόλης ο Μασούρας, ναι. Απόστολε, τι να μας πει, για λόγια. Απόστολε, καλησπέρα και από μένα. Να είσαι καλά. Στον κόσμο. Ευχαριστούμε που. Πλέον έχασα το μέτρημα για το πόσες φορές μας έχεις καλέσει. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που μας κάλεσες. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Πρώτα να περάσουμε εμείς στο στούντιο. Σωστά, εδώ, σωστά, σωστά. Θα βγει και προς τα έξω, προς τον κόσμο αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά εδώ πέρα που τρέξανε. Το στούντιο, το καινούριο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τώρα. Πώς το βλέπω. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Με το που μπήκες μέσα, είπες, «Ωαου, τι είναι εδώ». Μα όσο το είπα, μόλις μπήκα μέσα, το άλλαξες όλο, έγινε... Είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Λοιπόν, και ένα κρεβάτι και θα με έχεις εκεί πέρα. Σωστά. Λοιπόν, άνετα. Είναι ευκαιρία να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Τζίνα την Μπέι, έτσι, τη φίλη μου από τα Τρίκαλα που επιμηλήθηκε όλο το σκηνικό εδώ. Την ευχαριστώ άλλη μια φορά μέσα από την καρδιά μου, γιατί πραγματικά κουραστήκαμε, αλλά το αποτέλεσμα είναι τέλειο. Λοιπόν, Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Για έλα εδώ είσαι τώρα. Έρχομαι. Έλα εδώ είσαι τώρα, θα μας τα πεις όλα. Θα μας τα πεις όλα. Με τι θα ξεκινήσουμε, πού θα καταλήξουμε, τι θα γίνει σήμερα δεν εδώ. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε, αυτό δεν μπορώ να το προβλέψω. Πρόσεξε, αφήνεις υπονοούμενα. Αφήνεις υπονοούμενα. Δεν ξέρω από πού θα ξεκινήσουμε. Έτσι, μπράβο. Είμαστε έτοιμοι. Να γουστάρουμε. Πολύ. Χριστί. Φουλ, φουλ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φύγαμε για να περάσουμε καλά ακόμη ένα Σάββατο που είστε στην παρέα μας. Πάμε, Χριστί. Στους άλλους τι θεό πιστεύω, πόσο σε λατρεύω, πόσο σ' αγαπώ. Μη ρωτάς τους άλλους, μόνο εγώ το ξέρω, πόσο υποφέρω, θα σου πω εγώ. Κόβω και τις φλέβες μου για σένα, κάνω πράγματα τρελά. Θέλω το κορμί σου απελπισμένα, είσαι μέσα μου φωτιά. Κόβω και τις φλέβες μου για σένα, κάνω πράγματα τρελά. Θέλω το κορμί σου απελπισμένα, είσαι μέσα μου φωτιά. Είσαι η αγάπη της ζωής μου, μάτια
μου. Είσαι ό,τι έχω και δεν έχω, μάτια μου. Είσαι η αγάπη τη ζωή μου, μάτια μου. Είσαι ό,τι έχω και δεν έχω, μάτια μου. Μη ρωτάς τους άλλους, μόνο εγώ το ξέρω πόσο υποφέρω, πόσο σ' αγαπώ. Μη ρωτάς τους άλλους, τι καπνό φουμάρω, πόσο σε γουστάρω, θα σου πω εγώ. Κόβω και τις φλέβες μου για σένα, κάνω πράγματα τέλα. Θέλω το κορμί σου απελπισμένα, είσαι μέσα μου φωτιά. Κόβω και τις φλέβες μου για σένα, κάνω πράγματα τρελά. Θέλω το κορμί σου απελπισμένα, είσαι μέσα μου φωτιά. Είσαι η αγάπη της ζωής μου, μάτια μου. Είσαι ό,τι έχω και δεν έχω, μάτια μου. Είσαι η αγάπη της ζωής μου, μάτια μου. Είσαι ό,τι έχω και δεν έχω, μάτια μου.
Αν ήταν μια απόφαση μυαλού, από καιρό θα ήμουν αλλού. Είναι μια απόφαση καρδιάς, και την καρδιά μου εσύ κυβερνάς. Αν ήταν μια απόφαση μυαλού, από καιρό θα ήμουν αλλού. Μα είναι μια απόφαση καρδιάς, και την καρδιά μου εσύ την κυβερνάς. Αμανέ, αμανέ. Ελά,
ένα σταυρό και σε φιλάω και για σένα μόνο ναι μιλάω. Τρέχεις μες στις φλέβες μου ποτάμι κι όποια σε φιλάει τρελά με πιάνει. Είμαι ερωτευμένη, είμαι ερωτευμένη με τα δυο σου ματιά τα ερωτικά. Αμανε τεντούι, αμανε τεντούι, αμανε τεντούι. Ερωτικά, αμανέτε ντουι, αμανέτε ντουι, αμανέτε ντουι, αμανέ σου, ρε Κρίστη, τι μας έκανες. Ξεκινήσαμε έτσι πολύ καψούρικα, ρε παιδί μου. Πολύ, έτσι, μας τρέλανες. Δεν πειράζει, ακούγεις από μένα. Λοιπόν, ωραία. Να πάμε σε κάτι λίγο πιο δυναμικό, ρε παιδιά. Έτσι, να χορέψουμε λίγο τώρα, να φτιάξουμε λίγο ότι. Ε? Τώρα το είχαμε στο σχέδιο. Πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Έλα, Απόστολε, δώσ' το. Σ' αγαπώ 100 φορές, γιατί μια καρδιά που έχω θα
σε φτάσει δεν αντέχω. Γεια σου ρε Κρίστη. Έλα.
Έλα, θα έχουμε κι άλλο κρίση παιδιά στην πορεία της εκπομπής μας. Λοιπόν, αμέσως τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Προσέξτε, έχουμε και κλαρίνο μετά. Φύγαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Ναι. Τι ήταν αυτό το ξεσί κομμάτι, ειδικά το τελευταίο κομμάτι, ναι. Ήταν πολύ ωραίο τραγούδι. Μπήκαμε έτσι πολύ μπαμ. Ναι. Μπήκαμε πολύ μπαμ, νομίζω. Κάναμε έτσι πολύ χαμό. Έτσι. Εντύπωση. Εντύπωση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε και λίγο, πώς να το πω, έτσι με κλαρίνο. Θα πούμε άλλα τραγουδιά, έτσι δεν είναι. Ναι, τώρα θα είναι ακόμη πιο ωραία. Πολύ ωραία. Τι ώρα πρέπει να είσαι στο μαγαζί, 10. Αν πάρουμε παράταση. Εντάξει. Παιδιά, να πάρουμε παράταση, τι λέτε. Γουστάρετε, ε. Λοιπόν, θα φύγει όμως, θα ξέρετε, παιδιά. Λοιπόν, πες μου σχετικά με το μαγαζί, ποια παιδιά δουλεύετε άλλα εκεί. Πρέπει να δώσω το κινητό μου τα επίθετα, γιατί αλλάξαμε τώρα αυτή την προηγούμενη εβδομάδα. Α, κάνατε αλλαγή προγράμματος. Πλήκτρα και μπουζούκι, δηλαδή πλήκτρα μπουζούκι είμαστε. Ωραία. Και δύο τραγουδιστές. Και τους αλλάξαμε και δεν θυμάμαι, παιδιά, τα ονόματα καλά. Συγγνώμη. Να το πάρουμε αλλιώς. Θα θυμηθούμε για άλλη μια φορά. Ναι. Έτσι, ποιες μέρες δουλεύετε? Παρασκευή, Σάββατο. Πολύ ωραία. 10 με 3. Το μαγαζί. Συνάντηση. Μετά το φανάρι της Μεσοράχης, στα 100 μέτρα δεξιά. Πολύ ωραία. Ή μπορείς να πεις, ας πούμε, μετά από τις. Δηλαδή, μισό λεπτό. Όπως πας για Καρδίτσα. Χριστιαν, αν πάμε αριστερά, πού θα βγούμε? Θα πας στη Μεσοράχη. Α, θα πάμε στη Μεσοράχη. Πολύ... Όπου θέλεις, εμείς δεν. Να μας κεράσεις, παιδί μου, είναι δυνατόν. Φθάρι από το κτήμα Λιάπα που βρίσκεται στο Μουζάκι είναι καταπληκτικό. Θέλω να το δοκιμάσεις και να μου πεις τι γνώμη. Ωχ, άμα αρχίσω να πίνω από τώρα με βλέπω. Είναι πολύ ελαφρύ. Αλήθεια, το βράδυ στο μαγαζί συνηθίζεις να πίνεις? Όχι, σπανίως. Ναι. Και ούτε καπνίζω. Και όταν πίνεις, δεν πίνεις. Ουίσκι ή κάτι σαν. Όχι, πίνω μπύρες. Α, πίνω μπύρες. Ωραίο το τραγούδι αυτό. Για πες μου στο δασάκι, σου αρέσει. Για δοκιμάστε το πίσω, ωραίο. Μπύρες εσείς? Τι? Τσίπουρα. Σκότς. Α, τσιμπουράκι, όλα. Είναι ωραίο. Σ' άρεσε? Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο και ελαφρύ. Και ελαφρύ και πολύ δυνατό. Πολύ ωραίο. Το λιθάρι. Λοιπόν, Σταυρούλα, πού το βρίσκουμε το σχεδόν κασάκι? Βρίσκεται στο Μουζάκι και να σας πω και να σας δώσω δύο τηλεφωνάκια. Όπως πάντα το διαβάζω από εδώ, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Μου έχει κάψει τον εγκέφαλο, όπως το όλησε, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, 2-4-4-50-41-8-12, 2-4-4-50-41-8-12. Πολύ ωραία. Λιθάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λιάπα που βρίσκεται στο Μουζάκι. Φανταστικό, θα το πάρω. Και είπαμε σπίτι κάποια στιγμή με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Λιάπα να επισκεφθούν τους Αμπελόνες εκεί. Πότε έτσι θα πάμε, Αποστόλη μου? Φαντάζεσαι να σε χάσουμε τους Αμπελόνες για να ψάχνουμε να βρούμε. Καλά, θα με ψάχνει. Θα με ψάχνετε εκεί μέσα, να ξέρει. Λοιπόν, θα σε πάω για το φωτογράφηση εκεί. Όποτε θέλει. Έτσι, την άλλη φορά που θα κάνει φωτογράφηση στην Εσπρέσο. Ναι, βέβαια. Θα πούμε το φίλο σου εκεί, το παιδί, να πάμε εκεί. Τον κύριο Γιώργο, φυλάκια πολλά στην Εσπρέσο και στου φίλου μα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φιλαράκι, θέλω να ξεκινήσουμε ένα σολάκι τώρα κλαρίνο, να γουστάρουμε. Λοιπόν, καθίστε εσείς εδώ, πείτε τα. Να καθίσουμε εμείς τα κορίτσια. Έτσι. Πολύ ωραία. Θέλω να ξεκινήσουμε ένα σολάκι κλαρίνο και μετά έτσι να το πάρουμε στην πορεία της εκπομπής, να γουστάρουμε. Να το στρώσουμε, έτσι, να το στρώσουμε και να κάνουμε και να ράνουμε. Να παίξουμε μπάλα. Ακριβώς. Λοιπόν, με τι θα. Σόλο, τι έτσι, γρήγορο, αργό. Τσιφτελάκι. Ναι. Αργό, γρήγορο, θα το δούμε στην πορεία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ρίχτω.
Χρήστη. Ε, τι γίνεται, Πολυβόλο, έτσι. Τι γίνεται. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Πριν περάσουμε στην Χρήστη και πούμε έτσι τα ελαφροδημοτικά, να το πω έτσι, ναι. Θέλω να πατήσει και την καραγκούνα τώρα στα χοντρά, έτσι να γουστάρουμε. Έτσι δεν είναι. Για πάρτους και μόνο. Ναι, ρε φίλε, δώσ' το. Δώσ' το. Γιατί έχουν γουστάρει κόσμο πάρα πολύ. Εννοείται. Πάμε. Για το φιλαράκι μας. Ρε Χρήστη, δεν μας το παρουσίασε το παιδί, ρε. Δεν το ξέρω. Δεν παλεύετε. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται, ακούγεται. Πες, ρίχτω, ρίχτω. Άνοιξε Χρήστο, άνοιξε Χρήστο. Είναι ο Χρήστος. Πάρα πολύ ωραία. Επίθετο. Γεια σου, ρε Χρήστο Τσουλούφα. Μπράβο, ρε φιλαράκι. Παίζεις αρκετό καιρό κλαρίνο. Έχω, ασχολούμαι σχεδόν 10 χρόνια, 15. Είναι πάρα πολύ καλός. Όλοι επαγγελματικά. Με τα παιδιά έχω 7-8 χρόνια αποστολή. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνοδεύσει και η Χρήστη για να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα εδώ. Χρήστη, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Να σου πω κάτι. Με αυτό το ντύσιμο να σου δω να τραγουδά στην καραγκούνα, δεν θέλω τίποτα άλλο. Πεθαίνω. Πού να δει κάτι άλλο φορά. Αυτό είναι πάρα πολύ. Πάμε να χορέψουμε. Φύγαμε. Γυροβόλια. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Που σε λάχταρο και σε νοιάζομαι, πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Που σε λάχταρο και σε νοιάζομαι, πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Λίγο να σε δω, να σε καμαρώσω. Πρώτη στο χώρο, πρώτη στο χώρο. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ'
αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εδώ που σε λάχτανε και συνιάζομαι πως εμείς οι δυο αντριγιάζομαι. Είναι όνειρο, είναι αληθινό. Αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εδώ που σε λάχτανε και συνιάζομαι πως εμείς οι δυο αντριγιάζομαι. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμάρτησα. Για μια νύχτα παράνομα, αχ, κρεβάτισα. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμάρτησα. Για μια νύχτα παράνομα, αχ, κρεβάτισα. Δε σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμάρτησα. Για μια νύχτα παράνομα, αχ, κρεβάτισα. Δε σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμάρτησα. Για μια νύχτα παράνομα, αχ, κρεβάτισα. Συνέχεια, συνέχεια, απ' το βράδυ ως το πρωί. Συνέχεια, συνέχεια, σε ένα δωματίο κι οι δυο. Να μην χωρίσουμε λεπτό, θέλω να είμαστε μαζί. Συνέχεια, συνέχεια, απ' το βράδυ ως το πρωί. Συνέχεια, συνέχεια, να μ' αγαπάς, να σ' αγαπώ. Να είμαστε ένα εμείς οι δυο, θέλω να είμαστε μαζί. Συνέχεια, συνέχεια.
στη σπαρουτόλη μα βάλε με, βάλε με. Έλα βάλε με. Σ' αγαπώ είτε θέλα, να σ' αγαπώ είτε θέλα, να έχω φουρτούνα και θέλα. Σ' αγαπώ χωρίς να δε, λόγια που μοιάζει στον άγε, λόγια που μοιάζει στον άγε, σ' αγαπώ χωρίς να θέλω. Έλα και δώσ' μου δυο φιλιά, έλα και δώσ' μου δυο φιλιά, έλα και δώσ' μου δυο φιλιά, που το μπορώ και να γεννέλα. Μας αγαπώ χωρίς να δε, το γιατί μοιάζει στον άγγελ, το γιατί μοιάζει στον άγγελ, σ' αγαπώ. Το λουλουδάκι του βουνού, το λουλουδάκι του βουνού, το λουλουδάκι του βουνού δεν μ' αφήσε καθόλου. Το λουλουδάκι του παχτσέ, πως θα με πάρει μου τάξε. Μου τάξε πως θα με πά, ρε Παναγίτσα μου μάκα, ρε Παναγίτσα μου μάκα, ρε μου τάξε πως θα με πάρει. Τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω, στην παρό και στην άξω. Έφε το όνειρευτικά μια βάρκα να σου πάρω και να σε πάρω που να πάμε για την Μαρό. Μπορώ και στην άξω, τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω, στην παρό και στην άξω. Thank you.
κρύφα τις νυχτές ρε παραπονιαρίκο.
Είσαι θέα, παιδί μου, στο Σιδετέλη. Δεν παίζεσαι. Δεν παίζεσαι πραγματικά. Το γουστάρι όμω, ε. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Γυρίσαμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής μας. Έτσι, λίγα λεπτά πριν πέσει η αυλαία. Έχουμε το φιλαράκι μας, Σωτήρης Γεωργατζάς. Σωτήρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Τα καταφέρεις και με κιθάρα και με τραγούδι όμως, έτσι δεν είναι? Προσπαθούμε όσο μπορούμε να περνάει καλά ο κόσμος. Μάλιστα. Μετά εμείς. Βέβαια, γνωριζόμαστε πριν από. Μας είχες ξανασυναντήσει στο παλιό του στούντιο. Μπράβο, ναι, κατάλαβα, να θυμάμαι. Αποστόλη πάλι. Πριν από 7 ετία. 7-8 χρόνια. Κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά. Πάρα πολύ ωραία. Τραγούδιες από τότε ή τώρα ξεκίνησε το τραγούδι? Από τότε με τον Αποστόλη συνεργάζομαι μια 15ετία. Mm-hmm. Με τον Χρήστο που παίζει στο κλαρίνο, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 7-8 χρόνια. Μάλιστα. Σωτήρη, τι λες, τι τραγούδια λες? Κυρίως λαϊκά. Κυρίως λαϊκά, ε. Λαϊκά. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορεί να. Δεν μπορεί σε ένα μαγαζί να πεις ότι λέω μόνο λαϊκά, λέω μόνο έντεχνα. Λέω ό,τι να... θέλει ο κόσμος. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να πιάνουμε το σφυγμό του κόσμου. Δεν γίνεται φορτηγά, φίλε. Πάντα. Πρέπει να περνάει πρώτα, είπαμε, καλά. Λοιπόν, ο κόσμος και μετά εμείς. Τώρα άκουσε με τώρα τι θέλω. Θέλω όμως να το γυρίσουμε λίγο σε σεπεκιά, λίγο να γουστάρουμε. Έτσι, να πάμε λίγο σε πιο βαρύ. Φυσικά. Γιατί ξέρεις, Σαββατόβραδο απόψε λίγο πολύ, θα το ρίξουμε λίγο έξω. Βλέπω να είσαι γυαλούμητα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το φιλαράκι μας, τον Σωτήρη τον Γεωργατζά. Και μετά έχετε και η Κρίστη που έχει αράξει εκεί με τα κορίτσια. Δώσε ένα πλάνο, ρε Χριστό. Έχει αράξει εκεί με τα κορίτσια στον καναπέ. Έτσι, και ξεκουράζεται σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, Σωτηράκη, δώσ' μου το μικρόφωνο με το άλλο. Αυτό είναι δικό σου. Το δικό σου και φύγαμε. Πάμε, παιδιά. Το χαράματα προς την αγερουσία, χορέψα σε τέκη κοπάλω στη φωτιά. Βήματα γενέθλια για την Αθανασία κι όλες οι αγάπες μου μία ξενιτιά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μα να μην με δεις. Η στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα. Σα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Ξανές στις μαύρες μου οθόνες οι τυφλοί προφήτες προδίδουν τους χρησμούς. Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες κι ο χορός του κόσμου να αγγίζει τους αρμούς. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα, έβαψα τα ρούχα μου μα να μην με δεις. Η στέρνη κουβέντα σου τι θυμάμαι ακόμα. Σα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Thank you.
ένα φορτίο που τα πηγαίνω εδώ και εκεί. Ανθρώπο ψάχνω, αλλά δεν βρίσκω το βάρος που έχω στη φύγη να μοιραστεί. Γιατί Θεέ μου η ζωή με κυνηγάει σαν το ληστή κι όταν γυρεύω λίγο φως ο φως μου κρύβει. Ένα βιβλίο, κάθε σελίδα μια συνφορά. Ρωτούν να φύγουν, λένε αντίο, λες και δεν έχουν μέσα τους ό,τι καρδιά. Στροφές, καταστροφές έχω για σένα, ναι, κάνει πολλές. Κι αν το χες γίναν κλωστές, πόσο να αντέξουνε σπάσανε κι αυτές. Κάθε που γύριζα, το πανηγύριζα, την ίδια έκανα υπομονή. Όμως γελάστηκα, με άλλες πιάστηκα, καμένια δεν άξιζε σε επιστροφή. Το υπάρχω ρε φίλε. Το υπάρχω, το έχουμε. Έλα, δώσ' το ρε το υπάρχω. Κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς.
υπάρχω. Μες στα χείλη σου που καίνε, μες στα μάτια σου που κλαίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Είμαι η ζωή σου ο ένας, δεν με σβήνει κανένας, κι αν με άλλους μιλάς, ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε, όσα να κάνεις δεσμό, μες σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε, όσα να κάνεις δεσμό, μες σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Πολύ καλά. Λοιπόν, Χριστή, έλα εδώ ρε κορίτσι μου, έλα εδώ ρε κορίτσι μου. Το μικροφωνάκι που το έχεις. Το μικρόφωνο, πού το έχεις το μικρόφωνο. Τραγουδίστε χωρίς μικρόφωνο δεν γίνεται. Λοιπόν, να πούμε άλλο ένα. Φυσικά, να πούμε άλλο ένα πριν να αναλάβει η Κρίστη. Λοιπόν, μισό λεπτάκι Κρίστη. Να πεις ένα ακόμη τραγουδάκι. Έχεις κάποια προτίμηση. Θέλουμε, όχι, θέλουμε άλλη μια ζημιά. Μια καψούρα. Αν είσαι ένα αστέρι, το έχουμε. Καψουρίζει. Ό,τι γουστάρετε. Τι θέλετε, θέλετε κάτι άλλο. Καλύτερο. Ψεύτικο κόσμο ζούσα χρόνια κοντά σου και σε ρόλο κομπάρσου τα δικά μου δικά σου, τα δικά μου για σένα έχει μείνει για μένα. Έχει μείνει για μένα. Δεν μπορεί να δεις του λίγο όσο φεύγει και νυχτώνει. Η αγάπη που σκοτώνει, ερωτάς που με πληγώνει, σκέψη που μ' αναστατώνει, τρέλα που μ' απογειώνει. Όσο φεύγει και νυχτώνει, της
αγάπη που σκοτώνει, ερωτάς που με πληγώνει, σκέψη που μ' αναστατώνει. Τρέλα που μ' απογειώνει. Γεια σου ρε παιχταρά, πάρα πολύ καλός. Μπράβο, μπράβο. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Από τότε που τελευταία φορά που ψιλοείπες κάποια τραγούδια, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Μπράβο, ρε φίλε. Χρόνια που λάβω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Κρίστη, έλα εδώ ρε κοριτσάρα μου τώρα. Έλα εδώ ρε παιδί μου τώρα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Θα ξύσουν πληγές και άλλες τώρα. Θα του στείλουν κατευθείαν στα μπουζούκια τώρα. Με... Καταλαβαίνεις τώρα. Φιάλες και τέτοια. Αρθούν να μας ακούσουν. Να σου πω κάτι. Γουστάρα να ακούσω και λίγο το άραγε τώρα. Έτσι. Το άραγε από γυναικεία φωνή. Θα το πω για σένα. Έλα ρε κορίτσι μου. Δώστο, δώστο. Εσύ, τι έγινε ρε παιδιά, τι γίνεται ρε φίλε, τι έγινε ρε φιλαράκι,
Το καλό μας χάθηκε για το τέλος, δηλαδή. Χαμός. Α, τα λες και αυτά, έτσι. Εννοείται. Πω, πω, τι αίσθημα βγάζει, τι καψούρα βγάζει αυτή, ρε παιδιά. Πω, πω, είμαι τι γίνεται. Είμαι καψούρα, γι' αυτό. Τι... λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται με σένα, αλλά πραγματικά αυτός που είστε μαζί πρέπει να τρεβάει νύλα μεγάλη. Μαζί την τρεβάμε. Λοιπόν, Φλαράκι, τι ήταν αυτό τώρα, τι έδωσες τώρα. Θες κι άλλο. Πω, πω, ναι. Έχω κι άλλο. Κι άλλο. Χρήστο, έχουμε άλλο ένα, πάμε. Δώσ' το, δώσ' το, δώσ' το. Πάμε. Τρίτες φορές τα λόγια σου με χέρια και μια φορά δεν μου πες αγαπώ. Κι αν τώρα μου μιλάς και μου φιλάς τα χέρια να σ' αγαπήσω πάλι δεν μπορώ. Ράγισα στην αγκαλιά σου να βαγίσα κι αν τα φιλιά σου νοσταλγίσα πίσω ξανά δεν γυρνώ. Νίκησα γιατί ποτέ δεν σ' αδικήσα κι ούτε την πόρτα σου χτυπήσα και γίνες πια παρελθόν. Εσύ λέγα να δεις, θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός, του το έλεγα και θα παρακαλάς. Και σου λέγα να δεις, θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός και θα το κουράγιο να φύγω από δίπλα σου εγώ. Εμένα που ζητάς αγάπη να σου δώσα μα σ' έχω ξεπεράσει δεν μπορώ. Ράγισα στην αγκαλιά σου να βάγισα κι αν τα φιλιά σου νοσταλγίσα πίσω ξανά δεν γυρνώ. Νίκησα γιατί ποτέ δεν σ' αδικήσα κι ούτε την πόρτα σου χτύπησα και έγινες πια παρελθόν. Και σου λέγα να δεις, θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός και θα παρακαλάς. Και σου λέγα να δεις, θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός και θα παρακαλάς. Και σου λέγα να δεις, θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, δώστε χειροκρότημα δυνατό. Έτσι, μπράβο. Τι να σου πω τώρα, πραγματικά. Τα καλύτερα κράτησε για το τέλος πάντως. Έτσι. Η Κρίστη ήταν αυτή, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας σήμερα. Έτσι. Τα φιλιά μου να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ να μιλήσεις όλο το μικροφωνάκι. Λοιπόν, πού μπορούμε να σε βρούμε. Λοιπόν, θα έρθετε. Το καφέ που συνάδει. Όχι, θα το σπίτι μου, ξέρει διεύθυνση.
και βλέπεις από κάτω χαμό. Συνάντηση. Θα σας ρίξω διαφημίσεις. Ρίξε μου ένα συνέλθε, γιατί με την καμψούρα δεν λειτουργεί τώρα. Λοιπόν, συνάντηση μετά το φανάρι για Μεσοράχη στα 100 μέτρα δεξιά. Και είναι 10 με 3 Παρασκευή και Σάββατο. Πάρα πολύ. Όπως πάμε, από Λάρισα και Καρδίτσα, έτσι. Ναι. Δεν το έχω πει αυτό. Κατάλαβα. Λοιπόν, τα παιδιά που ήταν στην παρέα μας όμως, να τα φέρουμε. Λοιπόν, ο Παναγιώτης ο Σιώγας. Γεια σας, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Τόλης ο Μασούρας. Το άλλο το παιδί, ξαναπείτε μου λίγο το όνομα, παιδιά. Λοιπόν, Κρίστη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το άλλο το παιδί δεν είπαμε. Είναι ο Σωτήρης. Τα άλλα δύο παιδιά βασικά. Επίθετα, ρε παιδιά, δεν θέλετε. Έτσι. Λοιπόν, και το φιλαράκι μας. Κλαρίνο, θέλουμε το Κλαρίνο εδώ πέρα τώρα, έτσι. Σε λίγα, μισό λεπτό να κάνω μία, να μιλήσουμε λίγο εμείς. Ετοιμαστείτε εσείς, θα κλείσουμε με ένα solo, έτσι, να ξέρεις. Γρήγορα, Τσεφτεντέλη, ετοιμάσου τι θα πεις. Εγώ πού να Κρίστη, πάω. Σε ευχαριστώ, εσύ θα καθίσεις εκεί, okay. Να απολαύσουμε μαζί, έτσι, τέλεια. Το σολάκι. Λοιπόν, ελάτε πως ήταν κορίτσια. Τι ωραία που περάσατε και σήμερα. Λοιπόν, να πάμε ένα Σάββατο γεμάτο, όλο καπνό. Όλο καπνό, πραγματικά. Τώρα θα γίνει. Δεν θέλει να κάνουμε τώρα after, μέχρι το πρωί τώρα εδώ. Καταλαβαίνετε. Η Κρίστη ανεβασμένη. Θέλεις άλλο ένα κρασάκι. Έλα. Έχω μπουκάλια. Τελειώσουμε για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Φυσικά ήταν μια εκπομπή. Είχαμε και λίγο δημοτικό, είχαμε και λίγο λαϊκό, είχαμε και λίγο απ' όλα. Μαζί. Το επόμενο Σάββατο έχουμε εκπλήξεις. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής, στην πορεία της εβδομάδας. Γιατί με αναρτήσεις το φέρνει σε αυτά όλα τα πράγματα. Καταλαβαίνετε, μαθαίνετε πιο νωρίς το τι έχουμε και το τι κάνουμε και το τι ετοιμάζουμε για το άλλο Σάββατο. Σταυρούλα. Ήταν υπέροχο το Σάββατο και σήμερα. Θα δώσω πόνο και έξω μετά από εδώ. Εννοείται αυτό. Θα δώσω πόνο και έξω. Δεν τι γίνεται. Εσύ που θα δώσει πόνο. Είναι υπέροχα. Ναι. Αλλά δεν μας υποσχέθηκες πότε θα μας πας στην Κρίστη. Α, ναι, πρέπει μάλιστα. Να το υποσχεθεί όμως πότε θα μας πας. Κρίστη, πότε. να σου πω. Το να έρθω εκεί. Τι να κάνω. Το γιατί δεν έχει τα φύση. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Το στήσατε αυτό, δεν υπάρχει θέμα. Ούτε καν. Δεν ούτε υπάρχει καρός θέμα. Μετά είπε. Απλά συμπαθήθηκα. Να σου πω κάτι, μας βάλει μια ΜΟΕ όμως μπροστά. Αλλά δεν πάω. Ναι. ΜΟΕ μόνο, θέση μόνο ΜΟΕ, ναι. Μάλιστα. Να σου πω, το στήσατε, πες αλήθεια. Ούτε καν. Όχι, όχι. Πού να τα βγάλω πέρα με τρεις γυναίκες, καταλαβαίνετε παιδιά. Ούτε καν. Λοιπόν, τα φιλιά μας, είστε καλά, ραντεβού το επόμενο Σάββατο ακριβώς στις 6.30. Άλλαξε η ώρα μας, για όσους δεν το γνωρίζετε. 6.30 με 8.30 μέσα στον αέρα. Ευχαριστώ τα κορίτσια που ήταν στην παρέα μου σήμερα και την Κρίστη φυσικά και πάμε στο να. Στο φιλαράκι μας εδώ, έτσι, Απόστολε, είμαστε έτοιμοι. Ένα σόλο της θέλει να χορέψουμε εδώ και τα κορίτσια να κλείσουμε. Φιλιά, ραντεβού το επόμενο Σάββατο, να είστε καλά. Γεια σας.
Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Elite Protection Services. Όταν η πόλη κοιμάται, η Elite Protection Services φροντίζει για την ασφάλεια της περιουσίας σας και της οικογένειάς σας. Elite Protection Services. Ο άγρυπνος φρουρός σας. Παρέχουμε στατικές φυλάξεις εγκαταστάσεων, εποχούμενες περιπολίες, άμεση επέμβαση με σήμα συναγερμού, συνοδείες VIP, τηλέφωνα 697-900-6845, Elite Protection Services, υπεύθυνος ασφαλείας, Γιαννακός Γεώργιος. Οι πιο λαμπερές στιγμές της ζωής σας χρειάζονται λαμπερό σκηνικό. Τις μέρες που αισθάνεστε μοναδικοί, χρειάζεστε ένα μοναδικό φόντο. Κοσμικό Κέντρο Έπαυλη. Η Έπαυλη που στεγάζει τις όμορφες στιγμές σας. Κοσμικό Κέντρο Έπαυλη. Νέα, ανακαινισμένη αίθουσα, η μεγαλύτερη της πόλης,